πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό έχει να κάνει πρώτα με το μέγεθος του ειδησιογραφικού οργανισμού που το δημοσιεύει, αλλά και με την αξιοπιστία του κατ' επέκταση. Το να μπει τον Άφτιο στις 5 ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης είναι ένα εύσημο και μια διαφήμιση η οποία είναι τεράστια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό όμως που μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση αυτή, τον οποίο δεν ξέρουμε, δεν ξέραμε πριν. Και έχει να κάνει με την επίσκεψη ανθρώπων που φτιάχνουν αυτές τις αξιολογήσεις στην περιοχή μας. Όπως καταλαβαίνετε, στην ομορφιά, δίπλα στην ομορφιά που αναμφισβήτητα έχει ο ευλογημένος τόπος που ζούμε, μπήκε η παροχή υπηρεσίας, μπήκε η φιλοξενία των κατοίκων, μπήκαν οι υπηρεσίες παντός είδους που δόθηκαν, με αποτέλεσμα όλα αυτά να φτάσουν να φτιάξουν ένα άθροισμα που αξιολόγησε τόσο ψηλά τον Άφτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όχι απλά πρέπει να διαφυλάξουμε, αλλά πρέπει να το βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τι θεωρείτε ότι βοήθησε σε αυτή την αναγνώριση? Πέρα από το ότι την τελευταία δεκαετία το ιστορικό κέντρο του Ναυτίου, που θεωρείται το ομορφότερο κομμάτι της περιοχής, έχει δεχτεί 3-4 πολύ σημαντικές αναπλάσεις, οι οποίες έχουν ανεβάσει την περιοχή πάρα πολύ και οικονομικά αλλά και σε επίπεδο αισθητικής και λειτουργικά. Νομίζω ότι μια τέτοια διάκριση δεν θέλω να τη συνδέσω με αυτοδιοικητικές δράσεις. Δεν θα πω ούτε για το λιμάνι, το οποίο έχει γίνει εκβάθυνση, έχει εξυγχρονιστεί, έχει τον κώδικα ασφαλείας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στον Ναύπλιο για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το επίπεδο, αλλά και να ικανοποιεί τις προσδοκίες των επισκεπτών του, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα. Εμείς, αυτό που μας κάνει ευτυχής σε αυτή την αξιολόγηση είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ήρθαν εδώ με κάποιες προσδοκίες για να βρουν στην περιοχή και τις βρήκαν. Και τις βρήκαν σε τέτοιο επίπεδο, ικανοποιήθηκαν, που αξιολόγησαν ότι ναι, είναι μέσα στις κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι είναι, για μας είναι τρομερό εύσημο, αλλά νομίζω ότι ανήκει σε όλους. Ανήκει και στους κατοίκους, ανήκει και στους επιχειρηματίες, ανήκει σε όλους αυτούς που έχουν διαφυλάξει αυτόν τον εξωστρεφή χαρακτήρα του Δήμου μας. Το Δήμο Ναυπλίων είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι 24 ώρες αγώνας για να κρατηθεί σε ψηλό επίπεδο. Δεν ξεκουράζεται κάποιος την Παρασκευή το μεσημέρι. Δεν έχουμε διακοπές. Εδώ κάνουν διακοπές οι άλλοι συνάδελφοί μου όταν έρχονται τα Σαββατοκυριακά. Έχει μεγάλο αγώνα για να γίνει αυτό. Δεν έχει αγώνα μόνο για τον Δήμαρχο. Σας είπα ότι έχει από όλους. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης θεωρώ ότι βγήκε πολύ δυνατά όλο το επιχειρηματικό κομμάτι. Δεν έκατσε να κλαίει τη μοίρα του. Το έλεγα συνεχώς όταν έβγαινα, ότι δεν κλαίμε τη μοίρα μας. Αυτό που κάνουμε είναι να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας, επενδύουμε σε αυτό που έχουμε, και αυτό έκαναν οι επιχειρηματίες της περιοχής, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ ψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσίας. Η τουριστική περίοδος σε αυτό το διάστημα πώς εξελίσσεται? Μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο ήμασταν αρκετά ψηλά. Θεωρώ όμως ότι με 8-9.000 κρούσματα την ημέρα, και μιλάμε μόνο για σήμερα, δεν μιλάμε για αύριο, μεθαύριο, τι θα γίνει. Νομίζω ότι η πανδημία αυτή τη στιγμή, και το να περάσουμε και τον τελευταίο ύφαλο, ύφαλο που είναι ο φετινός χειμώνας, πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Και η προτεραιότητα αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με μαζικό εμβολιασμό. Όπως έχετε δει από τα στοιχεία, η περιοχή μας εδώ είναι υψηλότερη σε ποσοστά εμβολιασμού στην Πελοπόννησο. Ακόμα και αυτό όμως, το που πλησιάζει το 70%, δεν αρκεί. Θέλουμε 90%. Και θέλω να πω σε όλους να ακούσουν τους γιατρούς τους. Και θέλω να πω στους γιατρούς να μιλήσουν στον κόσμο. Είναι μια ιατρική πράξη το εμβόλιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς. Δεν ανήκει όλη αυτή η κουβέντα. Δεν ανήκει σε οποιονδήποτε απλώς είναι στα κοινωνικά δίκτυα ή διαβάζει πληροφορίες σε εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο. Ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς που γνωρίζουν, σε αυτούς που εμείς εμπιστευόμαστε πολλά χρόνια τώρα την υγεία
των εαυτών μας, αλλά και την υγεία των παιδιών μας και των αγαπημένων μας προσώπων. Αυτούς τους θέλουμε να βγουν μπροστά, να σπρώξουν τον κόσμο στη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνετε πόση ευθύνη γεμίζει όλους αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό και εμάς που βρισκόμαστε σε αυτές τις θεσμικές θέσεις, μία τέτοια αξιολόγηση όπως ήταν αυτή. Το CNN, όχι κανένα άλλο κανάλι, να πει ότι το Νάπολι είναι πέμπτη ομορφότερη πόλη, μικρή πόλη της Ευρώπης. Είναι πολύ σοβαρό. Το βάζουμε ως εφόδιο και προχωράμε για ακόμα περισσότερα. Αγγίζει όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πόλη του Ναυπλίου και ωφελεί όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Ο άνθρωπος που έρχεται εδώ δεν κλείνεται σαν ξενοδοχιάκι. Δεν έχουμε και πολλά τέτοια. Γυρνάει παντού γύρω. Είναι τόσα τα όμορφα μέρη που έχει να δει και τόσοι οι ιστορικοί δρόμοι που έχει να διαβεί, που νομίζω ότι όποιος έρχεται εδώ περιηγείται την Ανατολική Πελοπόννησο.